Σε βάρη κλίμα, με τη μητέρα του Γιώργου Ξυλούρη να θρύνει σπαραχτικά το παιδί της στον αύριο χώρο των δικαστηρίων και τον κατηγορούμενο Μανώλη Καλομήρη να απολογείται λυγίζοντας πολλές φορές ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου Δυτικής Κρήτης, συνεχίστηκε σήμερα η πολύκροτη δίκη για το διπλό φωνικό στάνο για τον Μάιο του 2020. Περιγράφοντας τη μοιραία βραδιά κατά την οποία έπεσαν νεκροί ο πατέρας του Λευτέρης Καλομήρης και ο 31 ετών Γιώργος Ξυλούρης, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι λειτουργήσε υποκαθεστώς φόβου. Πίστεψα ότι ο Ξυλούρης, αν έρθει, θα μας γαζώσει. Μπήκα στο σπίτι και πήρα ένα όπλο. Ανάθεμα την ώρα που το έβαζα στη μέση μου και που το έπαιρνα. Έσφαλα, κυρία Πρόεδρε. Λειτουργήσα υποκαθεστώς φόβου και με το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Ήταν ένα όπλο με μια γεμιστήρα γεμάτο σφαίρες. Αφού δεν φρόντισα να απομακρυνθεί το όπλο από το σπίτι, αναλαμβάνω όλη την ευθύνη. Τα όπλα δεν έχουν θέση σε κανενός στο σπίτι, ούτε Ξυλούρη ούτε Καλομήρη. Αναφερόμενος στις σχέσεις του Γιώργου Ξυλούρη με την οικογένειά του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι υπήρχε μια διαμάχη με τον πατέρα του για ένα κομμάτι γης, που όπως είπε για την οικογένειά του δεν είχε καμία αξία, για το θύμα όμως ήταν όλη του η ζωή. Χαρακτήρισε εριστική τη συμπεριφορά του θύματος, είπε ότι ήταν αυτός που κυνήγησε τον ίδιο και τον πατέρα του και πως αν ήθελε να τον βλάψει θα ταμπουρωνόταν στο σπίτι του και θα τον περίμενε. Έφυγα από το σπίτι χωρίς να πιστέψω ότι θα μας κυνηγήσει. Κάποια στιγμή άκουσα φωνές παρατεταμένες. «Παναγία μου, Λευτέρη! Ρε Λευτέρη, έχω πει και θα ξαναπώ ότι πυροβολισμό δεν άκουσα. Σεβόμενος τη μνήμη και των δύο ανθρώπων, θα πω την αλήθεια. Η φυλακή και η κατάσταση που νιώθω είναι το λιγότερο που έχω χάσει. Ορφάνεψα. Έχασα έναν Άγιο Πατέρα, έχασα τον άνθρωπό μου και έχω διαπράξει τη μεγαλύτερη αμαρτία. Δεν είμαι κακοποιός, εγκληματίας δεν έγινα από επιλογή, σας ορκίζομαι, δεν ήθελα. Αντιλήφθηκα ότι χάνω τον πατέρα μου. Αν έβγαλα φτερά ή όχι, δεν το θυμάμαι. Πώς έφτασα, δεν το θυμάμαι». Ο Μανώλης Καλομήρης ισχυρίστηκε πως ο πρώτος άνθρωπος που είδε στο σημείο ήταν ο Γιώργος Ξυλούρης και ότι η θέα του νεκρού πατέρα του στοιχιώνει τις μέρες και τις νύχτες του. «Όταν είδα τον πατέρα μου νεκρό, ανήμπορο να μου μιλήσει, πάτησα τη σκανδάλη ενστικτοδός, όσο πιο δυνατά και όσο πιο γρήγορα μπορούσα». Ολοκληρώνοντας την απολογία του, ο κατηγορούμενος που πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, επανέλαβε ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου Δυτικής Κρήτης ότι από εκείνο το μοιραίο βράδυ του Μαΐου τα ανόγια θρυνούν δύο νεκρούς. «Αυτή η δικογραφία που έχετε στα χέρια σας έχει και το αίμα του νεκρού πατέρα μου. Στο πρωτόδικο δικαστήριο το ξεχάσατε. Το βάρος που σηκώνω το γνωρίζω μόνο εγώ. Εύχομαι να καταφέρω να βγω από τα σκοτάδια μου». Η δίκη θα συνεχιστεί στις 28 Απριλίου με την αγόρευση της εισαγγελέως της έδρας, ενώ έχουν οριστεί δύο ακόμη δικάσιμοι στις 2 και στις 4 Μαΐου, οπότε και αναμένεται να πέσει η αυλαία.